Καλημέρα σε όλους και όλες. Χρόνια πολλά. Εξ αφορμής της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, για λίγα λεπτά θα σταθούμε και να θυμηθούμε στο πώς η Εκκλησία μας η τοπική πορεύτηκε μέσα στον πόλεμο και την ακόλουθη κατοχή. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι επειδή αυτά που θα ακούσουμε και ίσως κάποιοι τα θυμηθούν, θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την πορεία μας στις σημερινές ανάγκες και προκλήσεις. Η παρουσία λοιπόν και δράση της Εκκλησίας μας είχε τρεις άξονες. Η Εκκλησία πρώτον πήρε θέση απέναντι στον πόλεμο και τα αναρρύθμιτα κακά που ο πόλεμος έφερε. Δεύτερον, η Εκκλησία συμμετείχε στον μεγάλο σκοπό της απελευθέρωσης του έθνους έμπρακτα. Και τρίτον, η Εκκλησία υπηρέτησε τις ανάγκες των Αγίων, βοηθώντας αδελφούς, αλλά και άλλες αδελφές εκκλησίες στις ηλικές τους ανάγκες. Όσον αφορά το πρώτο, διαβάζουμε σε μια επιστολή που συντάχθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 1940, δηλαδή λίγο μετά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Την επιστολή αυτή συνέγραψαν υπό κοινού ο Δημήτριος Καλοποθάκης, γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Μιχαήλ Κυριακάκης, ποιμένας της Πρώτης Ευαγγελικής Εκκλησίας, ο Σταύρος Δελιγιαννίδης, ποιμένας της Εκκλησίας Πειραιός και ο Πλάτων Λεβίδης, εκ μέρους της Δεύτερης Εκκλησίας, προεστός του Πρεσβυτερίου τότε, καθώς ο Ξενοφών Μόσχου είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν, 23 Οκτωβρίου του 1939. Προσέξτε, αδελφοί, τις εκφράσεις της επιστολής. «Καταγγέλλομεν εις την κοινή χριστιανική συνείδηση την ανίερον και βδελιράν επίθεση του Ιταλοφασισμού εναντίον της ειρηνοφύλου πατρίδος μας». Λίγο πιο κάτω. «Ημείς οι Έλληνες Ευαγγελικοί ομού μετά των άλλων ομοεθνών μας ηγέρθημεν και υπό την καθοδήγηση της εθνικής κυβερνήσεως συμμεριζόμεθα τους αγώνας και τας δοκιμασίας δια να αποκρουστεί ο βέβυλος επιδρομές, το όργανο των δυνάμεων του σκότους. Καταγγέλλομεν ενώπιον των Ευαγγελικών Χριστιανών όλου του κόσμου τα απάνθρωπα εγκλήματα εναντίον αθώων αμάχων πληθυσμών». Λίγο πιο κάτω. «Αδελφοί, εν το ονόματι του Ευαγγελίου του Χριστού, εξεγερθείτε. Ο αγών είναι κοινός αγών όλων των ανθρώπων που πιστεύουν οι ζώντα και δίκαιων Θεών. Είναι αγών όλων όσοι ασπάζονται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στιγματίσατε το κακόν, καταδικάσατε το άδικον, ζητήσατε από τον Πατοκράτορα Κύριο να επέμβει». Η επιστολή επίσης απευθύνεται σε χριστιανούς ηγέτες με τα εξής λόγια. «Χριστιανοί ποιμένες, ιεροκήρυκες, διδάσκαλοι, προς την συνείδησή σας απευθυνόμεθα. Ιεραπόστολοι που περιέρχεστε την γην και θάλασσαν, δια να κηρύξετε την αγάπη του Χριστού. Τι θα είπετε προς τους δωρολάτρας, όταν εν έθνος λεγόμενων χριστιανικών διαπράττεται αυτά δελειρά εγκλήματα εναντίον μικροτέρου και φιλισίχου χριστιανικού έθνους». Η επιστολή αυτή αναγνώστηκε από το ραδιόφωνο κατ' εντολή του Μεταξά. Πήρε λοιπόν η Εκκλησία δημόσια καταδικαστική θέση. Θέση ενάντια στο φασισμό και στον πόλεμο, χωρίς να φοβηθεί ούτε να μασίσει τα λόγια της. Δεύτερο, η Εκκλησία δεν έμεινε μόνο στο καταγγελτικό λόγο της επιστολής. Έκανε και άλλα πράγματα. Σε επιστολή που αποστέλλεται ένα μήνα μετά, 12 Δεκεμβρίου του 1940, στον Ιωάννη Μεταξά, την υπογράφουν ο Πλάτων Λεβίδης, ο προεστός της Εκκλησίας, και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, γραμματέας του Πρεσβυτερίου. Και εκεί γράφουν τα εξής. «Η ημετέρα Εκκλησία, συμμετέχουσα δια του συνόλου των δυνάμεών της στον Εθνικόν Αγώνα και αποστήλασα ήδη τα τέκνα της προς προάσπιση της τιμής της μητρός μας πατρίδος, προσέφερε το ποσό των 5.000 δραχμών διαλογαριασμών του Εράνου υπέρ της κοινωνικής προνοίας. Πλην του ποσού τούτου, εκυρία και δεσποινίδε της Εκκλησίας, κατασκευάζουσεν ιδίες αυτών δαπάνες, μάλινα πλεκτά είδη, και παρέδωκαν εις πρώτην αποστολή εις το δέμα του στρατιώτου 21 ζεύγη μάλινες κάλτσες, 20 κουκούλες, 20 ζεύγη μάλινα χειρόκτια και 2 πουλόβερ. Κύριος ο Θεός ημών μας προτρέπει όπως μη δηλειόμεν από προσώπου των εχθρών, διότι αυτός είναι ο προπορευόμενος ημών». Η Εκκλησία λοιπόν έστειλε και χρήματα, αλλά και υλικές προμήθειες, σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Δεν αδιαφόρησε
ούτε θεώρησε πως το θέμα αυτό δεν είναι πνευματικό και δεν την αφορά. Η πίστη στο Θεό και η αφοσίωση στη μεγάλη αποστολή της Εκκλησίας δεν αποκλείουν την αγάπη για την πατρίδα και την έμπρακτη συμμετοχή στο κοινό καλό. Τρίτον, η Εκκλησία βοήθησε τακτικά και με θυσία οικονομικά αδελφούς και εκκλησίες σε όλη τη διάρκεια εκείνης της περίοδου. Είναι αρκετές έως πολλές οι επιστολές από εκείνα τα χρόνια που το επιβεβαιώνουν αυτό. Το 1943 υπάρχουν ευχαριστήριες επιστολές από την τοπική σύνοδο Θεσσαλονίκης και από την Εκκλησία Κατερίνης για τις επανειλημμένες δωρεές της Εκκλησίας. Χρήματα στάλθηκαν τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς. Τον επόμενο χρόνο, το Φεβρουάριο του 1944, στέλνει χρήματα για τους αδελφούς στην Εκκλησία Πειραιός, οι οποίοι μετά τον βομβαρδισμό βρισκόντουσαν σε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη θέση. 8 Απριλίου 1944 στέλνει στο Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας Ιωαννίνων το ποσό του 1.800.000 δραχμών για να διανεμηθούν σε οικογένειες που είχαν ανάγκη με την παράκληση να διαβιβάσουν στους αδελφούς την συμπάθειά τους για τις δυσχέρειες με τις οποίες δοκιμάζονται και την αγάπη ολόκληρης της Εκκλησίας προς την αδελφή Εκκλησία Ιωαννίνων. 12 Ιουνίου 1944 αποστέλλεται επιστολή στον ποιμένα της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλη Μιχιτσόπουλο. Γράφει: «Η καθημάς Εκκλησία επιθυμούσε, όπως έλθε αρρωγός εις τους πάσχοντας αδελφούς της Μακεδονίας, απεφάσισε τη διάθεση 40 εκατομμυρίων, 25 εκατομμύρια για την Εκκλησία Κατερίνης προς διανομή μεταξύ των εχόντων ανάγκην αδελφών της εν λόγω Εκκλησίας και 15 εκατομμύρια για την τοπική σύνοδο Θεσσαλονίκης προς διανομή μεταξύ των εχόντων ανάγκην εργατών της». Η επιστολή καταλήγει: «Ομολογούμε ότι πρόκειται περί ποσού μηδαμινού εν σχέση με τα συμφισταμένα οικονομικάς ανάγκας, αλλά παρακαλούμε, όπως δεχθείτε αμφότερα τα ποσά, ως μια συμβολική προσφορά των στενών δεσμών αγάπης και συνεργασίας». Το ενδιαφέρον σε όλο αυτό, το πιο ενδιαφέρον ίσως, είναι πως δεν είναι τα ποσά. Τα ποσά είναι συμβολικά, το γράφει. Αλλά είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία συμμετέχει από το υστέρημά της. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί παράλληλα με όλα αυτά υπάρχουν οι τοπικές ανάγκες, οι οποίες ήταν πολλές. Αλλά αυτές οι τοπικές ανάγκες δεν εμπόδισαν τους αδελφούς εκείνη την εποχή να δουν πέρα από τις δικές τους ανάγκες. Δεν είπαν «εμείς πρώτα και μετά οι άλλοι». Τον επόμενο μήνα, 19 Αυγούστου του 1944, η Εκκλησία διεπιστολής ζητά βοήθεια από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Διαβάζουμε: «Αξιότιμοι κύριοι, η καθημάς Εκκλησία επιθυμούσε, όπως βοηθήσει και επισιτιστικώς μερικά από τα πολύ πτωχά, τα ασθενικά και τα ορφανά παιδάκια της Ευαγγελικής Κοινότητας, αποφάσισε όπως οργανώσει συσίτιον κρέατος την μεσημβρία εκάστης Πέμπτης. Θα συτίζονται προς το παρόν περί τα 25 παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών. Η όλη οργάνωση διατελεί υπό τον έλεγχο και ευθύνη της ημετέρας Εκκλησίας, την οποία και θα βαρύνει η δαπάνη του κρέατος. Παρακαλούμε, όπως εγκρίνεται την οργάνωση της εστίας ταύτης, χορηγούνται σημείν ό,τι σας είναι δυνατόν προς συμπλήρωσιν. Τι θέμεθα δε υπό τον απόλυτον έλεγχο ημών δια την καλή λειτουργία και διαχείριση της εστίας». Δηλαδή, σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας και ελάτε να μας ελέγξετε εάν αυτό το κάνουμε καλά. Ενδιαφέρον να δούμε την απάντησή τους, 9 μέρες μετά, 28 Αυγούστου. Η βοήθεια δεν δόθηκε, επειδή, όπως γράφει, επήλθε διαφωνία μεταξύ των διαφόρων επιτροπών, οι οποίοι είχαν αναλάβει την πρωτοβουλία της οργανώσεως των συσιτίων αυτών. Ένεκα δε αδυναμίας προς επίτευξη συνεννοήσεως μεταξύ των διαφόρων οργανισμών, συσιτίων και των λαϊκών επιτροπών, διεκόπη η χορήγηση στροφίμων. Δυστυχώς η ασυνεννοησία μας ξαναχτύπησε την πόρτα και μας νίκησε. Η Εκκλησία, λοιπόν, παρά τις δικές της ανάγκες, υπηρετεί και παραπέρα. Υπάρχουν διάφοροι κατάλογοι εκείνης της εποχής στα πρακτικά του Πρεσβυτερίου και στην αλληλογραφία που δείχνουν τις τοπικές ανάγκες. Στις 14 Απριλίου του 1944 υπάρχει ένας κατάλογος με 61 οικογένειες, οι οποίες έλαβαν 249 πακέτα σούπας.
Ένας άλλος κατάλογος με ίδια ημερομηνία αναγράφει 63 παιδιά άνω των 14 ετών, τα οποία έλαβαν 178 κουτιά γάλα. Η Εκκλησία λοιπόν εν κατακλείδη πήρε θέση απέναντι στον πόλεμο και τα αναρρύθμιτα κακά που ο πόλεμος έφερε. Δεύτερον, η Εκκλησία συμμετείχε έμπρακτα στο μεγάλο σκοπό της απελευθέρωσης του έθνους. Και τρίτον, η Εκκλησία υπηρέτησε τις ανάγκες των Αγίων, βοηθώντας αδελφούς αλλά και εκκλησίες στις υλικές τους ανάγκες, παρά το γεγονός ότι οι τοπικές ανάγκες υπήρχαν. Βοήθησαν από το υστέρημά τους. Αυτή η στάση των αδελφών τότε μπορεί να είναι πηγή ενθάρρυνσης, έμπνευσης, πίστης, αλλά πιθανώς και ελέγχου για μας σήμερα. Συνεχίζουμε να νοιαζόμαστε για τον τόπο μας. Προσευχόμαστε και συμμετέχουμε στις ανάγκες γύρω μας. Διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο την πρώτη. Σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά, με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο από το Σωτήρα μας Θεό, ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια. Προσευχόμαστε λοιπόν για αυτούς που μας κυβερνούν. Υπηρετούμε. Πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τίτο. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Και όλα αυτά γιατί? Επειδή ο Χριστός μας αλλάζει. Και μέρος της αλλαγής αυτής είναι να μας κάνει να αγαπούμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας και την πατρίδα μας. Και τα κάνουμε λοιπόν επειδή ο Χριστός μας αλλάζει, για χάρη του Χριστού, για τη δόξα του Χριστού, γιατί η πίστη πάντα οδηγεί σε έργα, η πίστη που είναι γνήσια. Έργα που τιμούν το Θεό.